Λοιπόν, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς πια περίπου μία μισή εβδομάδα πριν βγει στις 3 Σεπτεμβρίου του 2021 το καινούριο Iron Maiden album. Ανάμεικτα τα συναισθήματα, φυσικά κάθε καινούριο Iron Maiden album είναι μία είδηση από μόνο του. Λατρεύω τους Iron Maiden, για μένα είναι η μπάντα, το συγκρότημα με το κεφαλαίο. Παρόλα αυτά, όσο και αν αγαπάω τρελά τους Iron Maiden, δεν έχω πρόβλημα να παραδέχομαι εκεί που κάνουν λάθη. Να παραδέχομαι τα λάθη τους, βέβαια ως εξωτερικός ακροατής, παρατηρητής, φαν του συγκροτήματος. Και μπορώ να πω ότι όπως έχω αναφερθεί και άλλες φορές επάνω στο κομμάτι των Iron Maiden και όχι μόνο στους Iron Maiden, ότι κάποιες μπάντες μετά από ένα σημείο και μετέπειτα που έχουν προσφέρει τόσα πολλά όπως οι Iron Maiden, όπως οι Metallica, θα ίσως ήταν καλύτερα να αποσυρθούν όπως οι Judas Priest και να ακολουθήσουν το παράδειγμα λόγου χάρη των Black Sabbath ή ακόμα και των Slayer και να κάνουν πίσω σε ένα σημείο να παίζουν, φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να συνεχίσουν να παίζουν live τα παλιά τους καλά κομμάτια όλη την ώρα, αλλά τη στιγμή που συνεχίζουν την πορεία τους και από ένα μετά και ένα σημείο αναλώνονται ή γίνονται σκιά του παλιού καλού τους εαυτού, αυτό σε ένα σημείο χάνει. Και θα μου πείτε, ναι, μερικές φορές μπορεί να βγάλουν κάποιο πολύ καλό άλμπουμ, αλλά τις περισσότερες φορές περισσότερο βλέπουμε να βγάζουν μέτρια άλμπουμς, και μιλάω γενικότερα για αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα, παρά ένα καλό άλμπουμ εδώ και εκεί. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Βέβαια, τα συγκροτήματα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και συνεχίσουν. Okay. Και ευχόμαστε το άλμπουμ να είναι εισάξιο των προσδοκιών. Τώρα, προτού συνεχίσω και μπω εδώ, σήμερα στο καινούριο θέμα, θα αναλύσουμε σήμερα ένα από τα σημαντικότερα νέα, μοντέρνα συγκροτήματα του old school thrash metal και φυσικά μιλάμε για τους Αμερικάνους Municipal Waste. Αλλά προτού μπω στους Municipal Waste, να αναφέρω ένα άλμπουμ το οποίο έπεσα πάνω του τυχαία, να πω την αλήθεια. Δεν είχα ακούσει κάτι πριν από για αυτούς. Αμερικάνους, νομίζω, Αμερικάνοι είναι. Οι Silver Talon, αν προφέρω σωστά το όνομά τους, με αυτό το πρώτο τους ντεμπούτο άλμπουμ, Decadence and Decay. Προσέξτε, έχουν κυκλοφορήσει και ένα EP, νομίζω, πιο πριν από ό,τι κατάλαβα. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ, που παίζουν US Power Metal, παλιό καλό US Power Metal, με πολλές Sanctuary επιρροές, πολλές Nevermore επιρροές και κάποιες τζούρες επιρροές από Crimson Glory, μερικοί ακούν και Hellstar στον ήχο, ή Control Denied, επίσης progressive στοιχεία από Steel Control Denied, αλλά βασικά περισσότερο είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα Sanctuary Nevermore με Crimson Glory στοιχεία. Και σε όποιον αρέσκεται στον ήχο των Nevermore ή στον ήχο των Sanctuary ή στον ήχο των γενικά του US, του καλού ποιοτικού US Power Metal, να πάει να ψάξει αυτό το καινούριο συγκρότημα με αυτό το νέο τους ντεμπούτο άλμπουμ, πολύ καλό άλμπουμ. Να πω ότι αν δεν κάνω λάθος το EP που είχε προηγηθεί και παίξει και ο Loomis, αν δεν κάνω λάθος. Okay, πάμε λοιπόν τώρα στους Municipal Waste. Οι Municipal Waste βασικά είναι το νούμερο ένα συγκρότημα που δεν ξέρω αν ήδη το κατάλαβαν τη στιγμή που το κάνανε αυτό, αλλά πραγματικά έφεραν τα πάνω κάτω στη metal σκηνή, διότι αυτή βασικά είναι η βασική υπεύθυνη που ξαναγύρισε το παλιό καλό old school thrash metal στο προσκήνιο με αυτό το λεγόμενο new wave of old school thrash metal κίνημα που βγήκε. Που βγήκε και που οι δισκογραφικές επίσης το ενίσχυσαν εκείνη την εποχή. Μιλάμε για τουλάχιστον τώρα γύρω στα 10 και χρόνια πια που το κίνημα αυτό υπάρχει. Σήμερα έχει πέσει και αυτό σε ύφεση, σε ένα σημείο. Για κάποιον ο οποίος, παράδειγμα, έχω ασχοληθεί αρκετά, πάρα πολύ με το thrash και το speed metal επί χρόνια και μπορώ να πω δύο πράγματα. Μπορώ να πω ότι το
αυτό το New Wave Old School Thrash Metal πρόσφερε πάρα πολλά στο Thrash Metal. Το Thrash Metal ήταν ένα από τα είδη που είχε παραγωνιστεί μετά την, μετά την πολύ μεγάλη του επιτυχία στα τέλη του, της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90, που ξαφνικά μετέπειτα δυστυχώς έπεσε στην αφάνεια και εξαιτίας της άνοδου του grunge και εξαιτίας της άνοδου του alternative και εξαιτίας της άνοδου του death metal, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά όχι μόνο. Με αποτέλεσμα πάρα πολλά κλασικά καλά thrash metal συγκροτήματα τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσο από τη Γερμανία όπως και από οπουδήποτε σε όλο τον πλανήτη να αρχίσουν να κάνουν νερά. Κάποια από αυτά τα συγκροτήματα τότε διαλύθηκαν εντελώς, κάποια συγκροτήματα άλλαξαν τον ήχο τους ή εντελώς ή μερικώς. Γενικότερα υπήρχε πολύς αποπροσανατολισμός στο thrash metal σε όλη τη metal κοινότητα εκείνη την εποχή, αλλά βασικά στο thrash metal, πόσο μάλλον περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρά στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να κάνουμε μια... το thrash metal να έχει σχεδόν χαθεί. Οι πρώτοι που ίσως προσπάθησαν να το αναζωογονήσουν και να το ξαναεπιφέρουν στην επιφάνεια, αλλά όχι ως καθαρό thrash metal, ήταν ένα βραχύβιο κίνημα του λεγόμενου retro black metal, αυτό που σήμερα ίσως το λέμε περισσότερο και ως πιο σωστό όρο thrash black, ο black thrash metal. Συγκροτήματα τότε από την, αν θυμάστε, από Νορβηγία, όπως η Aura Noir, όπως συγκροτήματα από τη Σουηδία, η Bewitched, Nittelheim, διάφορα τέτοια συγκροτήματα, η Γερμανία επίσης, Disaster. Βασικά εκείνα τα συγκροτήματα ήταν που μετέπειτα και η Αυστραλία Destroyer 666, συγκροτήματα τέτοια τα οποία μετέπειτα και οι δικοί μας οι Έλληνες, οι Raven Cult, αν και αυτοί στο πρώτο τους άλμπουμ παίζαν περισσότερο ξεκάθαρο νορβηγικό black, μετά το γύρισαν στο black thrash από το δεύτερο άλμπουμ τους, το Morbid Blood, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Με 2-3 λόγια γιατί το λέω αυτό, γιατί εκεί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι προσπάθησαν να ξαναπαναφέρουν το thrash, αλλά μέσα σε ένα πολύ πιο στενό κύκλο black thrashάδων, να το πούμε έτσι. Βέβαια υπήρχαν και συγκροτήματα που είχαν προηγηθεί από το retro black thrash metal, που ανακάτευαν black με thrash. Να θυμίσουμε τους τρανούς Αμερικάνους Άψου, τους Ισραηλινούς Μέλεχ Ες. Αλλά και πάλι οι Ascent Rise, οι Βέλγοι είχαν και αυτοί thrash metal στοιχεία στον ήχο τους. Όμως τα λέω όλα αυτά γιατί ακόμα και τότε το thrash metal δεν είχε αναζωογονηθεί. Πού και πού είχαμε κάποιες, θα πούμε, κάποια ιδιαίτερα σημεία όπου το thrash metal άρχισε να ξαναεμφανίζεται δειλά-δειλά, είτε αυτή ήταν, θα πούμε, η επανένωση των Testament εκείνη την εποχή και είχαν φέρει και το Lombardo στα δίμπανα και είχαν κυκλοφορήσει την αλμπουμάρα The Gathering, είτε να πούμε επίσης την επανεφορά και επανένωση των Reunion, ένα από τα πρώτα thrash metal reunions που γίναν των Γερμανών Distraction, ή μια επαναφορά βραχίδια όμως πολύ καλή για εκείνη την εποχή των Agent Steel, και ούτω μετέπειτα βέβαια Agent Steel ξαναγύρισε στο προσκήνιο, κυκλοφόρησε ένα album και μέσα στο 2021. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί ακόμα και τότε δεν βλέπαμε πραγματικά το thrash metal να παίρνει πραγματικά τα πάνω του. Λίγα τα συγκροτήματα, τα καθαρά thrash metal συγκροτήματα που συνέχισαν τον δρόμο τους χωρίς να αλλάξουν εντελώς τον ήχο τους ή μερικώς τον ήχο τους. Χτυπητό παράδειγμα για μένα, αν μη τι άλλο, είναι η Tankard από την Γερμανία, που παρέμειναν πιστοί σε όλη αυτή την εποχή στο thrash metal, χωρίς να σταματήσουν, χωρίς να αλλάξουν. Ή επίσης οι Αμερικάνοι Overkill. Ακόμα και αν είχαν βγάλει κάποια άλμπουμ στα οποία δεν είχαν τόσο μεγάλη δημοτικότητα την εποχή μέσα στη δεκαετία του 90 και μετά, μέχρι που ξαναγύρισαν με το καταπληκτικό, δηλαδή ξαναγύρισαν σε φόρμα πολύ καταπληκτική με το καταπληκτικό Iron Bound, μέχρι λοιπόν και τότε τα πράγματα ήταν, ας πούμε, ως ένα σημείο πολύ ρευστά για το thrash metal. Και τότε ήταν που ξαφνικά ήρθαν κάποια συγκροτήματα που φέραν πραγματικά μια τεράστια αλλαγή.
Αυτά τα συγκροτήματα είναι τα εξής. Πάνω κάτω και αν κάνω, ξεχνάω κάποιο, θυμίστε μου. Βασικά μιλάμε για 4 περίπου συγκροτήματα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Ένα από αυτά ήταν η Toxic Holocaust, βασικά είναι One Man's Band. Αμερικάνοι και αυτοί. Αμερικάνος είναι βασικά. Holocaust, ένα συγκρότημα. Δεύτερο συγκρότημα ήταν η Ολλανδή, η καταπληκτική Ολλανδή Legion of the Damned. Αυτή βέβαια ήταν ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε, είχαν ένα άλλο όνομα πιο πριν, λεγόντουσαν The Occult, Occult, αν δεν κάνω λάθος, και άλλαξαν το όνομά τους σε Legion of the Damned, οπότε κάναν μεγάλο πάταγο. Το τρίτο συγκρότημα είναι οι δικοί μας Έλληνες Suicidal Angels. Και το τέταρτο συγκρότημα, το οποίο ίσως είναι και το κορυφαίο μέσα από όλα αυτά, με την έννοια ότι αυτό βασικά έφερε την τεράστια αλλαγή, είναι η Municipal, οι Αμερικάνοι Municipal Waste. Πάλι, αν ξεχνάω κάποιους, πείτε μου. Αλλά αυτά τα τέσσερα συγκροτήματα ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της μεγάλης αλλαγής. Και φυσικά, κυρίως η Municipal Waste. Η Municipal Waste εξαιτίας έγιναν τόσο γρήγορα δημοφιλείς, ως ένα σημείο τους ακολούθησαν μετέπειτα στο ίδιο σημείο και ο Toxic Holocaust και οι Suicidal Angels και φυσικά αν μιλάμε για επίσης εκείνη την εποχή η Legion of the Damned. Να πω και το άλλο ότι μετέπειτα άρχισαν να βγαίνουν πλήθος, μα πραγματικά πλήθος από old school thrash metal συγκροτήματα. Τα περισσότερα από αυτά ήταν καλούτσικα, κάποια από αυτά καταπληκτικά, και μετά άρχισαν να, όπως και σε κάθε άλλο τέτοιο κίνημα επαναφοράς, άρχισαν να βγαίνουν μετά και διάφορες μάπες. Διάφορα συγκροτήματα που αναμασούσαν την ίδια τροφή. Okay, αυτό πάντα συμβαίνει σε όλα τα κηρύγματα της μουσικής και σε όλα τα κηρύγματα γενικά του καλλιτεχνικού χώρου. Απλώς να θυμίσω εδώ πέρα τους Warbringer από την Αμερική, πάρα πολύ καλό συγκρότημα, που τότε μετέπειτα άρχισαν να εμφανίζονται. Τους Havoc, προτιμώ βέβαια την πρώτη φάση των Havoc, όχι τόσο τη σημερινή. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα. Η ελληνική thrash metal σκηνή έφερε τόσα πολλά συγκροτήματα στο προσκήνιο, καινούργια συγκροτήματα, το ένα μετά το άλλο, καταπληκτικά συγκροτήματα μέσα από την ελληνική thrash metal σκηνή και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν όμως τώρα να αναφερθώ στους Municipal Waste. Λοιπόν, η Municipal Waste δεν είναι ξεκάθαρο thrash. Είναι ένα είδος crossover με thrash metal. Μπορώ να πω ότι κάτι παρόμοιο σήμερα με πολύ καλό τρόπο επίσης κάνουν οι Doctor Living Dead, που και αυτοί παίζουν ένα είδος crossover με thrash metal. Οι Municipal Waste παίζαν αυτό το crossover thrash ήδη από την αρχή. Προέρχονται από τη Βιρτζίνια και ξεκίνησαν γύρω στο 2000 με 2001. Υπάρχει φήμη ότι με την αρχή του συγκροτήματος σε μια εκδήλωση που έγινε, κάναν και ταραχή, προκάλεσαν ταραχές. Μέχρι και σήμερα, δύο ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος παραμένουν ακόμα και σήμερα στο συγκρότημα. Μπορούμε να πούμε ο τραγουδιστής τους, ο Τόνι Φορέστα, και ο κιθαρίστας Ryan Waste. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν αλλάξει στην πορεία. Μάλιστα, από το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν τον Αμερικανοέλληνα Νίκ Ονικρόπολης Πούλος ως δεύτερο κιθαρίστα. Οι επιρροές του συγκροτήματος είναι ξεκάθαρες, προέρχονται από όλο αυτό το φάσμα του crossover thrash της δεκαετίας του 80-90, είτε είναι DRI, είτε είναι Suicidal Tendencies, είτε είναι Corrosion of Conformity, τουλάχιστον το πρώτο τους άλμπουμ, είτε είναι Nuclear Assault και ούτω καθεξής. Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει 6 studio albums, 3 EPs και νομίζω και 4 splits με άλλες μπάντες.
Μάλιστα εδώ πέρα θα μπορούσα να πω ότι η τελευταία τους δουλειά ήταν ένα IP, το οποίο δεν το κατέχω έτσι κι αλλιώς, δεν κατέχω κάποιο από τα IP τους. Το τελευταίο τους IP βγήκε το 2019 και είχε και έφερε τον τίτλο The Last Ranger. Μάλιστα φημολογείται ότι πρόκειται, θέλουν να προχωρήσουν να βγάλουν καινούριο άλμπουμ, 7ο άλμπουμ, μέσα στο 2021, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν, αν μην τι άλλο το προετοιμάζουν. Για την ώρα λοιπόν θα μιλήσω και θα κάνω ένα worst to best επάνω στα 6 studio άλμπουμ τους. Και για μένα πραγματικά είναι ένα από τα αγαπημένα καινούρια thrash metal συγκροτήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στην έκτη θέση θα έρθει για μένα το ντεμπούτο του άλμπουμ που βγήκε το 2003. Είναι το άλμπουμ που ίσως αρκετοί δεν το πολύ γνωρίζουν. Λέγεται Waste Em All. Όπως καταλαβαίνετε, ο τίτλος είναι ως παραλλαγή του Kill Em All των Metallica. Λοιπόν, το Waste Em All έχει αρκετά κομματάκια και μπορώ να πω ότι είναι ίσως η πιο crossover δουλειά τους. Δηλαδή είναι περισσότερο crossover παρά thrash. Άμα καταλαβαίνετε τι να πω. Δηλαδή το crossover thrash είναι πολύ πιο έντονο σαν στοιχείο σχετικά με το καθαρό emo thrash σε συγκεκριμένη δουλειά. Όχι ότι πάντα είχαν τα crossover στοιχεία τους, αν μην τι άλλο. Αλλά εδώ είναι ίσως το πιο ακραίο crossover πρόσωπό τους σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Το άλμπουμ δεν είναι κακό, αλλά ακόμα δεν φαίνεται η δύναμη του συγκροτήματος όπως θα έρθει μετέπειτα. Θυμηθείτε τη μασκό του συγκροτήματος, η οποία μάλιστα θα ξαναεμφανιστεί στο πέμπτο τους άλμπουμ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στην πέμπτη θέση θα έρθει το πέμπτο τους άλμπουμ του 2012, το The Fatal Feast. Λοιπόν, το άλμπουμ πάλι δεν είναι κακό, το βάζω σε συγκεκριμένη θέση μόνο εξαιτίας των υπόλοιπων άλμπουμ τους, Natick και Mascot, που είδαμε επίσης το Waste Em All. Ίσως είναι και το πιο μακάβριο εξώφυλλο ή το πιο go εξώφυλλο που έχουν μέχρι και σήμερα, η Municipal Waste. Λοιπόν, αρκετά επίσης τα κομμάτια όπως κάθε φορά, και εδώ πέρα crossover thrash. Το άλμπουμ δεν είναι κακό, αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι λίγο κουρασμένο. Λίγο κουρασμένο, άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τέταρτη θέση, ένα άλμπουμ το οποίο ξένησε κάποιους οπαδούς τους. Μιλάμε για το τέταρτο τους άλμπουμ που βγήκε το 2009, το Massive Aggressive. Massive Aggressive, το οποίο ξένησε κάποιους ίσως εξαιτίας ότι είναι λίγο πιο... Κάποιοι το λέγανε ότι είναι λίγο πιο σκοτεινό. Άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ίσως είναι άλμπουμ στο οποίο η thrash πλευρά είναι λίγο πιο ισχυρή σχετικά με την crossover πλευρά. Παρ' όλα αυτά, ένα πολύ καλό άλμπουμ από την πλευρά τους. Κάποιοι βέβαια άρχισαν να τους κατηγορούν ήδη από το Massive Aggressive ότι άρχισαν να αναμασούν τους εαυτούς τους. Να πω και το άλλο ότι οι Municipal Waste επίσης γίναν πάρα πολύ γνωστοί, ίσως λίγο σε πιο ευρύτερο χώρο εξαιτίας της αντίδρασής τους εναντίον του Προέδρου τότε της Αμερικής, Donald Trump. Είχαν βγάλει και ένα μπουζάκι μάλιστα, στο οποίο έδειχναν τον Donald Trump ή να αυτοκτονεί, τον πυροβολούσε στο κεφάλι και να τεινάζεται το κεφάλι του. Προσωπικά φυσικά εγώ διαφωνώ απόλυτα με αυτό, αυτό είναι η δική μου βέβαια προσωπική τοποθέτηση. Εγώ ήμουν από εκείνους που υποστήριζαν και υποστηρίζω τον Donald Trump για τους δικούς μου λόγους. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν, αυτό δεν είναι εμπόδιο. Οι δικές μου ιδέες, είτε είναι ιδεολογία, είτε είναι θεολογία, η δική μου πίστη, δεν θα μπει εμπόδιο στο να καθίσω να ακούσω μια μπάντα με την οποία μπορεί να μην συμφωνώ καθόλου. Είναι διαφωνώ απόλυτα μαζί της. Το μόνο ίσως όριο για μένα είναι το καταραμένο NSBM, το ξεκάθαρο NSBM, δηλαδή το νεοναζιστικό black metal, με άλλα λόγια, το εθνικό σοσιαλιστικό, όπως θέλουν να λένε, black metal, που δεν θα καθίσω να ακούω τον άνθρωπο να λέει θα σας φάξουμε σαν Εβραίοι, δηλαδή είμαι Εβραίος είμαι, και μου λέει ώρα θα σας φάξουμε και τέτοια τραγούδια και να ημιλογεί ξεκάθαρα τον Χίτλερ ή τον ναζισμό με σβάστικες κτλ. Αν τώρα ο άλλος είναι νεοναζί και δεν το περνάει στους στίχους του ή το περνάει πολύ έμεσα και τα λοιπά, φυσικά δεν συμφωνώ, φυσικά διαφωνώ απόλυτα, αλλά θα ακούσω. Ή το άλλος είναι φανατικός ακροαριστερός, είτε κομμουνιστής, είτε αναρχικός και επίσης κατηγορεί το Ισραήλ και βρίζει το Ισραήλ, την πατρίδα μου,
Και φυσικά συμφωνώ και διαφωνώ κάθετα μαζί του, αλλά θα το ακούσω. Okay? Αν ο άλλος βρίζει τη θρησκεία μου, όχι με ρατσιστικό, αντισημιτικό τρόπο, αλλά με αθεϊστικό, καλά, πώς το λένε, υφάκι, φυσικά διαφωνώ απόλυτα μαζί του, αλλά θα το ακούσω. Δηλαδή, εκείνη τα όρια. Ο άλλος παίζει σατανιστική μουσική, βλακίες για μένα όλα αυτά περί σατανάδων, τριβόλων και διαβόλων, βλακίες και όλα αυτά περί αναρχίας, για μένα, okay? Το παίρνω σε αυτό το κομμάτι για να εξηγηθώ, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι... Γι' αυτό θα μου πούν κάποιοι, α, ακούς municipal waste, μα αυτή είναι εναντίον του Τραμπ και εσείς υπέρ του Τραμπ. Μα αυτή είναι αριστερή και εσείς είσαι δεξιός. Και. Οκ, τους ακούω. Και τι με αυτό. Και μπουρζούμ ακούω. Σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του. Με τον καταλαμένο Βάρκ, συγγνώμη και τους καταλαμένο, καταπληκτικός μουσικός. Σαν άτομο. Να πάει από εκεί που ήρθε. Αν με καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Πρέπει να πάει, ναι, εγώ κάνω αυτή την διαφορά. Τώρα καταλαβαίνω επίσης και εκείνους οι οποίοι από τη δική τους πλευρά σου λένε: εγώ θέλω να ακούω ένα συγκρότημα και να συμφωνώ μαζί του ιδεολογικά απόλυτα. Οκ, okay, θέλουν να ακούν έτσι, ας να είναι έτσι. Εγώ δεν είμαι από αυτή την πλευρά, δεν κρίνω τον καθένα, λέω τη δική μου άποψη. Και θα ακούσω και Rage Against the Machine, όσο και αν είναι αντισιωνιστές και εναντίον του Ισραήλ και φτάνουν στα όρια του αντισημιτισμού, μάλιστα μερικές φορές. Και θα ακούω και Pink Floyd σχέτως με τον ηλίθιο του Waters, τις βλακίες που κάνει και λέει, και ούτω καθεξής. Πάμε όμως παρακάτω. Λοιπόν, επόμενη θέση. Στην επόμενη θέση, στην τρίτη θέση, θα έρθει για μένα μέχρι τώρα το τελευταίο τους άλμπουμ, το έκτο τους άλμπουμ, του 2017, Slim and Punishment. Slim and Punishment, με ένα πολύ λιτό εξώφυλλο, ίσως το πιο λιτό εξώφυλλο τους μέχρι την ώρα. Και το άλμπουμ αυτό πραγματικά ήρθε μια εποχή που είχαν, οι Municipal West είχαν λίγο εξαφανιστεί. Δηλαδή είχαν, κάποτε ήταν πολύ μπροστά στο προσκήνιο του thrash metal, όλη η σκηνή τότε του New Wave of Old School thrash metal ήταν το νέο hot πράγμα, άμα καταλαβαίνετε θέλω να πω. Μετέπειτα άρχισε να, ο κόσμος να χάνει το ενδιαφέρον του σιγά σιγά, ήρθε και το λεγόμενο New Wave of Traditional Heavy Metal να πάρει τη θέση του New Wave of Old School Thrash Metal, καινούργιες μόδες και τα λοιπά, και σιγά σιγά το κίνημα αυτό άρχισε να χάνει λίγο τη δημοτικότητά του και οι Municipal Waste μαζί του άρχισαν και αυτοί να λίγο να μπαίνουν στο περιθώριο από ό,τι που ήταν όλη την ώρα στην έμπροστο φυλακή του metal γενικότερα. Γι' αυτό τους πήρα αρκετά χρόνια να ξαναγυρίσουν σε φόρμα και βγάζουν αυτό το άλμπουμ, το οποίο το θεωρώ πάρα μα πάρα πολύ μεστό και καλό. Σχετικά, πραγματικά το άλμπουμ αυτό τιμά το παρελθόν τους. Τώρα θα μπω στις δύο τελευταίες, θα αναφερθώ στις δύο τελευταίες πρώτες βασικά θέσεις. Δεύτερη θέση, το τρίτο τους άλμπουμ, που βγήκε το 2007, το The Art of Parting. Λοιπόν, για κάποιους επίσης θεωρείται το κορυφαίο Municipal Waste Album και το καταλαβαίνω απόλυτα. Μιλάμε για ένα πολύ καλό album από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι είναι ίσως και το album στο οποίο κάνανε την καλύτερη ισορροπία μεταξύ του crossover και του thrash. Αν με καταλαβαίνετε θέλω να πω, με ένα πολύ καλό εξώφυλλο με zombies, λιγότερο gore σχετικά με το The Fatal Feast, πάρα πολύ καλό πραγματικά άλμπουμ, και νομίζω ότι είναι εξαιτίας αυτού του άλμπουμ πήραν και πάρα πολύ μεγάλη όθηση εξαιτίας αυτού του άλμπουμ και του άλμπουμ που προηγήθηκε αυτό. Και μπαίνουμε τώρα στην πρώτη θέση, όπως καταλαβαίνετε, για μένα θα έρθει η αλμπουμάρα που ακούει στο όνομα Hazardous Mutation, το οποίο αυτό το άλμπουμ βγήκε το 2005, μιλάμε για το δεύτερο τους άλμπουμ, και αυτό άλμπουμ crossover thrash, όπου το crossover στοιχείο είναι αρκετά έντονο, παρόλα αυτά με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο, μην τι άλλο. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ. Όταν βγήκε έγινε πάταγος. Νομίζω ότι και όσοι δεν κατάλαβαν ακριβώς τι έγινε, τι παίχτηκε με τους Municipal Waste σε αυτό το άλμπουμ, το κατάλαβαν τουλάχιστον μετέπειτα στο The Art of Parting.
αλλά μιλάμε εδώ πέρα για μια αλμπουμάρα δεκατόνων. Δεκατόνων από όλες τις πλευρές. Μπορώ να πω ότι... Μπορώ να πω. Άμα σήμερα με ρωτήσουν ποιο είναι το πιο καλή... Ήθελα να κάποιος με ρωτήσει ποια είναι η ελπίδα σου για το thrash metal σήμερα. Σήμερα, εν έτη 2021. Και μπορώ να σας πω, με επιφύλαξη βέβαια, γιατί δεν ξέρω τι γένος προκύψει, μπορώ να σας πω ότι το συγκρότημα το οποίο με συγκίνησε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αν και αυτοί είχαν τώρα σκαμπανεβάσματα και να δούμε ποιον θα είναι το μέλλον τους, που με συγκίνησε ιδιαίτερα στο thrash metal, είναι η καταπληκτική επίσης Vector από τις ΗΠΑ. Η Vector. Και τη συγκίνηση που μου φέραν οι Vector, ιδιαίτερα με τα δύο πρώτα τους άλμπουμ, μπορώ να τη συγκρίνω με τη συγκίνηση που μου έφερε το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ όταν βγήκε το Municipal Waste. Μιλάμε για το ίσως νούμερο ένα άλμπουμ που εξαιτίας αυτού και ίσως και του The Art of Dying που ήρθε μετέπειτα, μπορούμε να πούμε ότι εξαιτίας αυτών των δύο βασικά άλμπουμς άρχισε η όλη αυτή καταπληκτική του για τότε μόδα του New School of Old New Wave, συγγνώμη, τα μπλέψα. New Wave of Old School Thrash Metal. Και εφόσον μιλάμε για τους Municipal Waste και μιλάμε για το Thrash Metal και το New Wave of Old School Thrash Metal, θα κάνω και μια μικρή αναφορά σε πάνω σε αυτό το καταπληκτικό DVD που είχε βγει τότε εκείνη την εποχή, το Get Thrashed. Νομίζω ότι είναι ίσως η πιο προσεγμένη DVD δουλειά και το πιο προσεγμένο καλό ντοκιμαντέρ επάνω στο thrash metal. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά καλά ντοκιμαντέρ επάνω στο black metal που επίσης πολύ αγαπώ, όπως το Let the Light Take Us και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, το Get Thrashed ίσως είναι μεμονωμένη καλή στιγμή σχετικά με documentary επάνω στο thrash metal, τόσο το παλιό όσο και το new wave, old school thrash. Να πω και κάτι άλλο, επειδή μιλήσαμε για την αναγέννηση του thrash metal που ήρθε, να πω και το εξής, να πω ότι ναι μεν υπήρχε και ένα είδος άλλης εμφάνισης thrash metal πάλι κατά τα μέσα της δεκαετίας του 90, εκτός από το retro black thrash, αυτό που λεγόταν τότε ως modern thrash, βασικά η νέο thrash που το έφεραν στο προσκήνιο μπάντες όπως βασικά οι The Haunted, αν ξεχάσα να αναφερθώ πάνω σε αυτούς, στους Σουηδούς, που ήταν τότε η νέα μορφή των At The Gates, αν το πάμε έτσι. Λοιπόν, και τότε είχαν δημιουργηθεί διάφορα συγκροτήματα γύρω πάλι, μια πιο μικρή σκηνή μοντέρνου νέου thrash, είτε ήταν The Haunted εκείνη την εποχή, είτε ήταν η λεγόμενη Dark Ain, η Hate Sphere, νομίζω Ολλανδή, Hate Sphere, Δανή, δεν είμαι σίγουρος. Τέτοιου είδους συγκροτήματα, τα οποία επίσης κάνανε πολύ μεγάλη επιτυχία για εκείνη την εποχή, βασικά η The Haunted ήταν ίσως το συγκροτήμα με τη μεγαλύτερη επιτυχία από όλα αυτά, και αυτοί βάλαν το λιθαράκι τους στην πορεία του thrash, θα σου πούνε κάποιοι στην πορεία του thrash βάλαν το λιθαράκι τους και μπάντες όπως η Pantera, όπως και η Machine Head στις αρχές του 90. Σωστά. Μόνο που η Pantera, για τη δική μου γνώμη, η Pantera και η Machine Head ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρο thrash. Είχαν κάποια thrash στοιχεία στον ήχο τους, αλλά δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρο thrash metal. Ήταν περισσότερο αυτό που θα λέγαμε σήμερα, που το λέμε σήμερα, groove metal. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Λοιπόν, και κάτι άλλο που προσέφερε πάρα πολύ αυτό το κίνημα του New Wave of Old School Thrash Metal δεν είναι μόνο οι εκατοντάδες καλές μπάντες, καινούριες μπάντες που ήρθαν στο προσκήνιο μαζί με τα ακολούθησαν και τα μπάζα, αμή τι άλλο, αλλά επίσης το New Wave of Old School Thrash Metal έφερε μεγάλες μπάντες του παρελθόντος να ξαναγυρίσουν δυναμικά μπροστά ή να επανενωθούν και να βγάλουν πάρα πολύ καλά albums από εκεί που ήταν εντελώς χαμένες, που ο κόσμος είχε ξεχάσει την ύπαρξή τους.
Είτε μιλάμε για αναζωογόνηση συγκροτημάτων όπως η Testament ή όπως η Overkill, που ήδη προϋπήρχαν βέβαια, αλλά πραγματικά φτιάξαν καταπληκτικά albums εκείνη την εποχή, είτε μιλάμε για συγκροτήματα τα οποία ξαναγύρισαν στο προσκήνιο από εκεί που δεν υπήρχαν, όπως η Heathen, αν μη τι άλλο, τώρα μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά τέτοια συγκροτήματα που ξαναγύρισαν σε ένα πολύ 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 καλό στυλ, η Exhumer από τη Γερμανία και ούτω καθεξής. Γι' αυτό όλα αυτά το οφείλουμε στο New Wave of Old School Thrash Metal και μην τι άλλο, ιδιαίτερα, όπως είπα πριν, και στους Toxic Holocaust και στους Legend of the Damned και στους Suicidal Angels, αλλά ακόμα πιο ιδιαίτερα στους Municipal Waste. Από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.